Με ανάρτησή του, ο βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης ενημέρωσε για την συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Σύμβουλο της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, τα νέα από τη συνάντηση δεν είναι καλά ούτε για το θέμα της γέφυρας, ούτε για το κομμάτι των διοδίων. Όσον αφορά το θέμα της κατασκευής των πλευρικών διοδίων της Άσπρης Άμμου, ο κύριος Κουτσούκος, διευθύνοντας σύμβουλος της Εγνατίας Οδού ΑΕ, ανέφερε στον κύριο Πασχαλίδη ότι θα προσπαθήσει να λύσει άμεσα το πρόβλημα, ενώ συγχρόνως δεν υποσχέθηκε ότι και τα όποια προβλήματα ασφαλτόστρωσης που υπάρχουν στην Εγνατία Οδό θα επισκευαστούν γρήγορα. Κοιτάξτε, να σας πω, οι ασάφειες που μπορεί να δημιούργησε το δελτίο τύπου είναι ότι από το Μάιο έχουν ξεκινήσει να γίνει η διαδικασία ώστε να γίνουν τα πλευρικά διόδια στην ανατολική πλευρά της πόλης. Εγώ από τον Ιούλιο και μετά διαμαρτύρομαι συνέχεια για τον λόγο ότι είναι κλειστά και δεν μπορούν οι οδηγοί καθώς και οι έμποροι να περάσουν από εκεί που είναι τα πλευρικά διόδια, που θα κατασκευαστούν τα πλευρικά διόδια, και αναγκάζονται να πηγαίνουν στον Άγιο Σύλλα και μετά, αν θέλουν να πάνε στην ανατολική πλευρά της πόλης, γιατί όπου οι έμποροι έχουν τα καταστήματά τους, πρέπει να διασχίσουν το κέντρο της πόλης, κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον Ιούλιο και μετά συνέχεια, μέχρι που πήγα και βρήκα τον κύριο Κουτσούκο και εκεί μου εξήγησε ότι ενώ είχαν δοθεί παρατάσεις στον εργολάβο γιατί δεν ξεκινούσε τα έργα, τώρα υπάρχει μια άλλη σκέψη. Τα μετωπία που θα κατασκευαζόταν πάνω στο ύψωμα της Άσπρη Άμμου, σκέπτονται να το μεταφέρουν στην ευθεία. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει πού ακριβώς, πριν το τούνελ της Νέας Καρβάλης, μετά το τούνελ της Νέας Καρβάλης, δεν έχει ξεκαθαριστεί, ώστε αν γίνουν αυτά τα μετωπικά, δεν θα χρειαστούν πλέον τα πλευρικά. Αυτό θα το αποφασίσουν, από ό,τι μου είπε, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οπότε, εάν δεν γίνουν τα πλευρικά, ο εργολάβος θα έχουν γίνει κάποια μικρά έργα για αυτόν τον λόγο. Θα προσπαθήσει να τελειώσει μέσα στην εβδομάδα και να αποκαταστήσει τον δρόμο, ώστε να υπάρχει είσοδος της πόλης. Σας εξήγησε γιατί πηγαίνουν σε αυτό το σενάριο, να διακόψουν τις εργασίες στα πλευρικά διόδια για να δημιουργήσουν με τοπικά? Όχι, δεν μου εξήγησε, απλώς και θεωρούν ότι και εκείνο το ύψωμα δεν είναι και το κατάλληλο. Ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης, μετά από συντονισμένες ενεργείες του, πέτυχε να φέρει σε επαφή την τράπεζα Eurobank και τα ελληνικά ταχυδρομεία, με αποτέλεσμα τη λειτουργία υποκαταστήματος της τράπεζας Eurobank στο shopping shop των ελληνικών ταχυδρομείων στην περιοχή των Κρινίδων, το προσεχές χρονικό διάστημα, ώστε να επιληθεί το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τον τελευταίο καιρό οι κάτοικοι της περιοχής όσον αφορά στην πραγματοποίηση των τραπεζικών του συναλλαγών λόγω της διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος της τράπεζας Πειραιός. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία που αποχώρησε το υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιός από τις Κρινίδες και είχε δημιουργηθεί τώρα σοβαρό πρόβλημα, ξεκίνησα κάποιες ενέργειες, κάποιες επαφές με διάφορες τράπεζες. Μπόρεσα και ευχαριστώ πάρα πολύ το Eurobank, αλλά θα το αναφέρω αργότερα με ποιους συνομιλούσα. Και η Eurobank έκανε κάποιες έρευνες αγοράς γύρω από αν μπορεί να δημιουργηθεί το υποκατάστημα στις Κερνίδες. Μετά από ένα χρονικό διάστημα με ειδοποίησαν ότι μπορεί να δημιουργηθεί, έτσι ήρθαν σε επαφή με τα ελληνικά ταχυδρομεία και όπως αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο υποκατάστημα της Eurobank, shop λέγεται, μέσα στην Ελευθερούπολη, στο υποκατάστημα των ελληνικών ταχυδρομείων στην Ελευθερούπολη, και πάει πολύ καλά. Έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.